Μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης βλέπουμε πώς έχει σκληρύνει η ρητορική του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος διατύπωσε σήμερα ένα δίλημα απευθύνοντας το βεβαίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή ψηφίζει. Την τροπολογία ή στη ρίση Χρυσή Αυγή. Ναι, είναι ξεκάθαρο το δίλημα που βάζει η ψηφιζει την τροπολογια η στη τη χρυση αυγη ναι ειναι ξεκαθαρο το διλημα που βαζει η κυβερνηση και θα το δούμε και αύριο στο Κοινοβούλιο. Διότι τι λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι αν πραγματικά θέλει να βρεθεί η Χρυσή Αυγή, η εγκληματική οργάνωση και όσοι την εκπροσωπούν εκτό Κοινοβουλίου, Μπορεί να ψηφίσει αυτή την ε, τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση και να στηρίξει γενικώ όλη αυτή ε, την νομοθετική ρύθμιση που έχει φέρει από την αρχή. Διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν βάζει κανένα εμπόδιο στο να κατέβουν στις εκλογέ τέτοιου είδου μορφώματα και να κλέψουν την ψήφα των πολιτών για να καταλήξουν στη Βουλή. Άρα λοιπόν για την κυβέρνηση το θέμα είναι πολύ ξεκάθαρο, θα το δούμε. Και αύριο, και αυτό που θα επιμείνει μέχρι τέλου, είναι ότι όσοι παίζουν τέτοια παιχνίδια με του θεσμού, το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ακραίων όπω στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε να δούμε όμω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική του πλευρά, με το ρεπορτάζ μαζί μα ο Αντώνη Ατζολέτο, γιατί βέβαια αυτό το δίλημα το απορρίπτουν από την Κουμουνδούρου. Και επειδή για το ΣΥΡΙΖΑ είναι μείζον θέμα, αύριο ο Αλέξη Σύμπρα θα βρεθεί στη Βουλή να τοποθετηθεί. Από το ΣΥΡΙΖΑ ζητούν απόσυση τη συγκεκριμένη τροπολογία και την κυβέρνηση να έρθει να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσουν είτε την αρχική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κατατεθεί αρχές Φεβρουαρίου είτε μια κοινή, θυμίζουν εκείνη του Νίκου σε κάθε περίπτωση λένε πω αυτό που κατάφερε να κάνει η κυβέρνηση είναι να κάνει δωρεάν προεκλογική καμπάνια στο μόρφωμα του Ηλία Κασιδιάρη. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.